Θα συνδεθούμε, φίλες και φίλοι, τώρα με τον Κώστα Ονισένκο στο Κίεβο. Θα μιλήσουμε μαζί του μέσω Viber, προκειμένου να μας δώσει την εικόνα όπως την βιώνει και εκείνος και συνολικά η Ουκρανία. Καλησπέρα, Κώστα. Γιάννη, καλησπέρα από το Κίεβο. Ξέρω ότι αυτές τις μέρες είναι πάρα πολύ, θα έλεγε κανείς, περιζήτητη η παρουσία σου σε μια σειρά από δίκτυα ενημέρωσης, οπότε πάρα πολύ σύντομα θα προσπαθήσω να εκμεύσω τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Καταρχάς, να πούμε δύο λόγια για την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και τι μπορούμε να περιμένουμε εν ώψη του τελεσιγράφου του Πούτιν. Καταρχάς, για αρχή θα ήθελα, Γιάννη, να επισημάνω το γεγονός ότι αυτά τα οποία βεβαίως εμείς στη δική μας εκπομπή τα λέγαμε από το περασμένο καλοκαίρι, αυτή τη στιγμή τα λένε όλοι οι υπόλοιποι αναλυτές, που σημαίνει ότι γενικά και φαινόντουσαν όλα αυτά τα πράγματα ότι θα οδηγηθούν προς αυτή την κατάσταση, αλλά και θα είναι ένα κομπλιμέντο προς την προσπάθεια που κάνει η δική σου εκπομπή για να είναι πάντα στην αιχμή της επικαιρότητας. Όσον αφορά τώρα το τι έχουμε. Κοίταξε, σήμερα έχει τεθεί και επίσημα η χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν σοβές ενδείξεις για επιδείνωση της κατάστασης και για ενδεχόμενη στρατιωτική περαιτέρω εισβολή των Ρώσων σε εδάφη της Ουκρανίας με πρώτη ζώνη ρίσκου βεβαίως στις περιοχές του Ντονμπάς και τις περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας όπως το Χάρκο, διότι σήμερα είχαμε δηλώσεις από τις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας ότι παρατηρήθηκαν κινήσεις του ρωσικού στρατού σε εδάφη της Ρωσίας που συνορεύουν με την Ουκρανία κοντά στην πόλη Χάρκοβο, η οποία απέχει μόλις την τεχνότητα από τα σύνορα με τη Ρωσία και είναι μια τεράστια βιομηχανική πόλη με πάνω από 1 εκατομμύριο κατοίκους. Βεβαίως, ο κόσμος στην Ουκρανία, Γιάννη, ανησυχεί πάρα πολύ, διότι τα νήματα που έρχονται είναι αρκετά ανησυχητικά και βεβαίως και πλέον όσον αφορά τις επίσημες κινήσεις που κάνει η Ουκρανική κυβέρνηση. Θέλω να πω ότι δεν έχουν εκτενωθεί μια πόλη, ούτε η Μαριούπολη, ούτε καμία άλλη πόλη. Ο κόσμος συνεχίζει κανονικά τις δουλειές του. Βεβαίως, υπάρχουν και Ουκρανοί που είναι πλούσιοι και έχουν φύγει στο εξωτερικό, είτε σε αδιώκτα σπίτια που έχουν σε άλλες χώρες, είτε σε εξωτικούς παραδείσους όπου θα κάνουν παρατεταμένες χειμερινές διακοπές. Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των Ουκρανών παραμένει στα σπίτια τους. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στο μπαλκόνι του σπιτιού μου και κοιτάω τα κτίρια απέναντι. Βλέπω ότι τα 7 στα 10 σπίτια έχουν φως. Το πάρκινγκ από κάτω είναι γεμάτο, δηλαδή δεν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης. Και αυτή η εικόνα προσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας. Δηλαδή, οι Ουκρανοί δεν φεύγουν και αφενός επειδή οι περισσότεροι δεν έχουν και πού αλλού να πάνε, αλλά και επειδή αυτοί οι άνθρωποι μετά από 8 χρόνια πολέμου έχουν πάρει την απόφαση ότι δεν πρόκειται να φύγουν από τα σπίτια τους. Την ίδια ώρα, Γιάννη, βεβαίως και μιλώντας, άκουγα πριν από 15 λεπτά την επίσημη ενημέρωση του Ουκρανικού στρατού, όπου η παρουσιάστρια, δηλαδή η αξιωματικός, με μία φωνή, η οποία κατά τη δική μου άποψη μου φάνηκε ότι έτρεμε είτε από την ένταση είτε από ένα μείγμα έντασης και ενδεχομένως και φόβου, έλεγε ότι ο στρατός είναι πολύ ισχυρότερος από το 2014 όταν έγινε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και αν αντέξαμε το 2014, έλεγε αυτή η κυρία, θα αντέξουμε και σήμερα. Αυτό ήταν περίπου και το μήνυμα που ήθελαν να περάσουν σήμερα όλοι οι επιχειρησιακοί και οι αξιωματούχοι και οι πολιτικοί παράγοντες της Ουκρανίας, ότι είμαστε εδώ, θα κάτσουμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού οποιαδήποτε απειλή έρθει από τα απ' έξω. Βλέπουμε πλέον και μια αρκετά μεγάλη, κάτι που δεν είχαμε τους προηγούμενους μήνες, έχουμε και μια αρκετά μεγάλη συσπήρωση σε πολιτικό επίπεδο στην Ουκρανία, όπου εκτός από το φιλοπουτινικό κόμμα αντιπροσωπευόμενη πλατφόρμα, στο οποίο ο ένας εκ των δύο ηγετών είναι κουμπάρος του Πούτιν, κυριολεκτικά δηλαδή έχει βαπτίσει την κόρη του ο Βλαντίμιρος Πούτιν, όλα τα υπόλοιπα, όλες οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις έχουν αφήσει στην άκρη σε μεγάλο βαθμό τις πολύ έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις που χαρακτηρίζουν την Ουκρανία όχι μόνο αυτή την περίοδο αλλά και νομίζω όλα τα 30 χρόνια της ανεξαρτησίας της. Οπότε
Κάπως έτσι αυτό, Γιάννη μου, είναι το, είναι το κλίμα. Και για να ολοκληρώσω και αυτή την εισαγωγή, θα ήθελα να σου πω ότι βεβαίως σε πολιτικό επίπεδο είχαμε σήμερα, δηλαδή, συνάντηση του Ουκρανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Τζόζεφ Μπάιντεν, που είναι κάτι πρωτόγνωρο από την άποψη το ότι αυτό έγινε κατά παράβαση του πρωτοκόλλου, το οποίο δεν προβλέπει ένας Υπουργός Εξωτερικών να κάνει διαπραγματεύσεις με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και βεβαίως συνεχίστηκαν οι εκκλήσεις, ας το πούμε, οι πιέσεις της Ουκρανίας προς τις συμμαχικές χώρες για περισσότερες, σκληρότερες και άμεσες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, προτού δηλαδή στείλει πυράβλους και χτυπήσει τη Μαριούπολη, χτυπήσει την Οδυτό ή πολύ χειρότερα χτυπήσει την πρωτεύουσα του Κιέβου, την Ουκρανία. Την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο. Κώστα, επειδή αναφέρεις τη Μαριούπολη, να μας πεις δύο λόγια για τις ελληνικής καταγωγής κοινότητες της περιοχής εκεί. Γιατί ακούμε διάφορα, εδώ γράφονται διάφορα, ότι είναι η ελληνικής καταγωγής Ουκρανοί είναι ρωσόφιλοι κλπ. Κοίταξε να δεις, Γιάννη, καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι οι ελληνικές καταγωγής πολίτες της Αζωφικής είναι πρωτίστως Ουκρανοί πολίτες, που σημαίνει ότι γενικά οι απόψεις τους, όπως και οι απόψεις που υπάρχουν σε διάφορες, σε διάφορα μέρη της Ουκρανίας και του κόσμου, ας πούμε, είναι διαφορετικές. Δηλαδή, νομίζω ότι πιο πολύ αντιστοιχούν στις απόψεις των κατοίκων εκείνης περιοχής, ανεξάρτητα με το αν είναι ελληνικής καταγωγής ή κάποιας άλλης καταγωγής. Θα ήθελα να σου πω ότι η Ουκρανία είναι γενικά μια πολυσυλλεκτική χώρα, η οποία έχει δεκάδες εθνότητες, μεταξύ των οποίων βεβαίως τους Ουκρανούς, τους Τατάρους, τους Ρώσους, τους Ούγγρους, τους Πολωνούς, τους Ρουμάνους, τους Έλληνες. Και μια ατελείωτη λίστα από εθνότητες και από γλώσσες που μιλούνται και από πολιτισμούς που μέχρι το πριν το 2014 ζούσαν ειρηνικά, αρμονικά και αναμειγνύονταν, δημιουργώντας ένα μοσαϊκό, ένα πολύχρωμο κράμα, το οποίο ήταν αυτό το οποίο ήταν ο πολιτισμός της Ουκρανίας. Και βεβαίως, αν για παράδειγμα κάποιοι κάτοικοι ζουν κοντά στα σύνορα μιας χώρας, έχουν πολύ περισσότερες επιρροές. Ασφαλώς. Πολύ περισσότερες επιρροές από αυτή τη χώρα, όπως αντίστοιχα και οι Ουκρανοί που ζουν, για παράδειγμα, κοντά στην Πολωνία, έχουν πιο πολλές επιρροές όσον αφορά την Πολωνία. Όσοι, για παράδειγμα, ζουν πιο κοντά στην Ουγγαρία, έχουν πιο πολλές επιρροές από την Ουγγαρία και ούτε καθεξής. Υπάρχει περίπτωση να συζητεί η ηγεσία της Ουκρανίας μια αποδοχή των όρων που έχει υποβάλει στο τελεσίγραφό του ο Πούτιν? Κοίταξε, καταρχάς δεν ξέρουμε τι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες και πίσω από τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή που συζητάμε γίνονται παράλληλα πάρα πολλές διαπραγματεύσεις και μεταξύ της Ουκρανίας και με την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών και προφανώς και με την εμπλοκή της Ρωσίας. Εμείς είδαμε ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών πλέον δήλωσε ότι δεν θεωρεί απαραίτητη μια άμεση συνάντηση του Πούτιν με τον Biden, που σημαίνει ότι δεν βλέπει ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις θα φέρουν κάποιο αποτέλεσμα. Βλέπουμε ότι η ρωσική πρεσβεία απομακρύνθηκε από την Ουκρανία, το οποίο είναι ένα επίσης πάρα πολύ ανησυχητικό δείγμα της κατάστασης, και από τις επίσημες δηλώσεις και από τις δηλώσεις που γίνονται από διάφορα στελέχη, είτε σε επίσημο επίπεδο είτε σε επίπεδο ατομικών δηλώσεων, δεν προκύπτει ότι αυτή τη στιγμή διακυβεύεται κάποιο είδος, ας πούμε, συμφωνία, δηλαδή ουσιαστικά παράδοση, γιατί περί αυτού πρόκειται, ή συνθηκολόγηση, να χρησιμοποιήσω καλύτερη ορολογία, συνθηκολόγηση με την Ρωσία και με αυτά. Αλλά ωστόσο και πάλι, όπως είπα και αρχή και στην αρχή της απάντησης, δεν έχουμε ιδέα, την παραμικρή ιδέα, το τι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εύχομαι καλή δύναμη και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σε δεύτερο χρόνο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σου.